Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην άλλη γραμμή μας, ναι, είναι ο καθηγητής ο κύριος Αστέριος Δελιγιάννης. Α, πολύ γνωστό, πολύ γνωστό. Τον βρήκαμε. Βέβαια, ναι, στον αθλητικό κόσμο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σας, πολλούς χαιρετισμούς να έχετε και από τους συνεργάτες μου στο συνέδριο και από την κυρία Κουηδή, από τον κύριο Κουτλιάνο. Τους ενημέρωσα ότι εκ μέρους τους θα έχουμε αυτή την εκπομπή. Καταρχάς, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στον αέρα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μας τιμάει η παρουσία σας. Να κάνει ο Κώστας ένα εισαγωγικό σημείο για τον καθηγητή, γιατί τον θέλαμε, γιατί τον ψάχναμε και είναι και επίκαιρο. Και μάλιστα πριν ο Μιχάλης ο Τσόχος που συζητούσαμε στον αέρα, κύριε καθηγητά, έδωσε και μια πολύ ωραία assist για το θέμα αυτό που θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Για πες Κωνσταντινέ. Είναι πάντα επίκαιρο το συνέδριο το οποίο διοργανώνει το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του οποίου είναι επικεφαλής ο κύριος Δελιγιάννης. Είναι το 11ο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο τώρα θα γίνει αρχές Απριλίου. Υβριδικά, όπως λέτε κύριε καθηγητά, λόγω βεβαίως των συνθήκων του COVID, έτσι. Λόγω της πανδημίας προτιμάμε αυτή τη λύση για φέτος. Ναι. Αν και είναι όμως... η παρουσία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Φυσικά. Είναι όμως... θυμάστε, γιατί πολλά χρόνια, όπως λέτε και εσείς, πολλά χρόνια το έχετε παρακολουθήσει, έχουμε συνεργαστεί, σωστά, έχετε αγαπήσει, το έχετε, σωστά, παρουσιάσει. Έτσι είναι κύριε καθηγητά. Το θέμα είναι ότι πάντα όμως παραμένει επίκαιρο, γιατί και βεβαίως η νεολαία, οι νέοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και υπάρχουν πάντα οι κίνδυνοι. Τα θέματα του συνεδρίου και φέτος είναι πάρα πολύ επίκαιρα. Άθληση στην εποχή της πανδημίας, όλους μας αφορά. Mm-hmm. Αθλητική δραστηριότητα σε άτομα με καρδιολογικές παθήσεις, έτσι, επίσης αφορά αρκετούς, ιδίως εμάς τους, ας το πούμε, πλέον μεσήλικες. Και σύγχρονα αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων. Κάτι το οποίο εμάς το αθλητικό ρεπορτάζ μας αφορά σχεδόν καθημερινά, κύριε καθηγητά. Και πρέπει να ακούμε απόψεις ειδικών, όπως είναι ο κύριος καθηγητής, για να γινόμαστε και εμείς σοφότεροι. Να ξέρουμε να λέμε κάποια πράγματα παραπάνω στον κόσμο που μας ακούει, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, παρόλο που η ιδιότητά μου είναι καθηγητής αθλητιατρικής και, εντάξει, και καρδιολόγος βέβαια, δεν ξέρετε πόσο αλλάζουν τα πράγματα κάθε μέρα. Απόψεις που είχαμε πριν από 10 χρόνια, θυμάμαι στα πρώτα συνέδρια, όταν ένας αθλητής, πάντως χάρη να σας φέρω ένα παράδειγμα, είχε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ή κάποιες άλλες μυοκαρδιοπάθειες, απαγορεύαμε τελείως την άθληση. Το λέγαμε κάτσε σπίτι ουσιαστικά. Ναι. Πολλές μορφές τώρα επιτρέπουμε την άθληση. Πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει. Δυστυχώς η επιστήμη, ευτυχώς βέβαια, αλλάζει μέρα με τη μέρα. Και στο θέμα βέβαια των αθλητικών κακώσεων, παρόλο που δεν είμαι ορθοπαιδικός και θα έρθουν πολύ γνωστοί ορθοπαιδικοί στο συνέδριο και θα μιλήσουν και θα πούν τις απόψεις, από ό,τι και εσείς παρακολουθείτε και εγώ σαν φύλαθλος, βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως με αυτά που ήταν πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Επομένως, όλα αυτά είναι επίκαιρα, γι' αυτό εξάλλου κάνουμε και το συνέδριο κάθε 2 χρόνια, ναι, για να μπορέσουμε να δώσουμε μέσα από τους πολύ έμπειρους ομιλητές που έχουμε και φέτος όλες τις σύγχρονες απόψεις σε όλα αυτά τα θέματα που αναφερθήκατε. Θυμάμαι κύριε καθηγητά όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν στο συνέδριο, που παρακολουθούσα τα συνέδρια, το θέμα του ευνίδιου θανάτου του αθλητή, των αθλητών, που πάντα ξένιζε τον κόσμο, ήταν κάτι το οποίο σόκαρε την κοινωνία την αθλητική και όλοι αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει, νέα παιδιά να σοριάζονται στα γήπεδα. Χθες για παράδειγμα διάβασα σε ένα ενημερωτικό δελτίο για το θάνατο ενός πολίστα μέσα στην πισίνα την ώρα του αγώνα, ενός Ούγγρου πολίστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και να προβάλλουμε προς την αθλητική κοινωνία, ιδίως το θέμα του προαγωνιστικού ελέγχου, έτσι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχει δύο είναι πολύ σημαντικά που θα τα επισημάνουμε στο συνέδριο. Το ένα είναι ο προαγωνιστικός έλεγχος, που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει κάπως οργανωθεί, καλύτερα, ναι, από ό,τι ήταν παλιά. Μόνο όταν είχα δημιουργήσει το εργαστήριο αρχές του 90, μου φέρναν δελτία στην αρχή, όχι αθλητές. και θυμόμαστε τις αντιδράσεις που είχαμε κάνει και τους αγώνες που είχαμε κάνει. Είχε πρωταγωνιστήσει η ΕΠΣΜΗ τότε, ναι, θυμόμαστε στους γνωστούς και φίλους που ήταν τότε στη διοίκηση, και ανατρέψαμε τα πράγματα. Και το ένα λοιπόν είναι ο σωστός προαγωνιστικός έλεγχος. Το δεύτερο είναι το να υπάρχουν στους αγωνιστικούς χώρους, στους αθλητικούς χώρους, ομάδες
διαχείρισης παιχνίδιου θανάτου και βέβαια και εξοπλισμός με τον αυτόματο έξυπνο πνευματή. Ναι. Δηλαδή πρώτα καταρχάς μερικοί πούμε μια εκπαίδευση θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν μια καρδιακή ανακοπή για να δουν τη σωστή κάρπα και το δεύτερο είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότεροι αυτόματοι έξυπνοι πνευματές. Και σε αυτό έχουμε κάνει. Θυμάμαι κάνοντας μια ευρωπαϊκή συνεργασία πριν από τις αρχές του 2010 μας είχαν ζητήσει από τη δική μας τη μεριά να καταγράψουμε όσοι αυτόματοι έξυπνοι πνευματές υπάρχουν στον χώρο της Βόρειο Ελλάδος. Υπήρχαν τρεις και οι δύο ήταν σε αποθήκες. Τρεις όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Για πού μιλάτε τώρα, για γήπεδα, για γήπεδα, κύριε καθηγητά, γιατί μιλάτε. Τους τρεις. Φοβερό. Καφτατζόγλιο, γήπεδο, ΑΟΚ, Άρη. Δεν είχε κανένας. Νομίζω και τις Ξάνθης. Και τις Ξάνθης. Τώρα να μην τα κάνουμε. Δεν είχε κανένας. Είναι θετικό όμως ότι αυξήθηκαν τώρα. Είναι θετικό ότι αυξήθηκαν. Ναι, έχουν αυξηθεί. Έγινε κατανοητό πλέον ότι είναι μια συσκευή που σώζει ζωές. Το κόστος είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα κόστη που διακινούνται στον αθλητισμό. Πολλοί γνωρίζουν και πιο πολλοί γνωρίζουν τη λειτουργία και έτσι είναι σωτήριο μηχάνημα. Δηλαδή, προαγωνιστικός έλεγχος από τη μια μεριά, αντιμετώπιση της ανακοπής αυτόματος έξυπνος απνευδοτής από την άλλη. Οι Αμερικανοί το έχουν βάλει αυτό στο ίδιο ύψος και τα δύο. Ναι, βέβαια. Να υπάρχει δηλαδή και απνευδοτής και ο προαγωνιστικός έλεγχος. Ναι, βέβαια. Βέβαια, απολύτως απαραίτητα. Υπάρχει μια καρδιοπάθεια, επειδή συνήθως είναι υποκείμενη καρδιοπάθεια σε νερά άτομα που οδηγούν σε φνίδιο θάνατο κάτω από την ένταση της άσκησης. Υπάρχουν ορισμένες καρδιοπάθειες που από τον προαγωνιστικό έλεγχο, ο οποίος εντάξει γίνεται με την κλινική εξέταση, το καρδιογράφημα, το ιστορικό που παίρνει κανένας, το οικογενειακό ιστορικό, αλλά εκεί σταματάει οι οδηγίες. Εντάξει, εμείς οι καρδιολόγοι κάνουμε και το υπέροχο καρδιογράφημα, αλλά και με αυτά ακόμα δεν μπορείς να διαγνώσεις καρδιοπάθειες οι οποίες θέλουν πολύ ειδικές εξετάσεις, οι οποίες ασφαλώς σε κάποιον που είναι ασυντοματικό δεν μπορεί να τον κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις στεφανιογραφία. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή διανύουμε αυτή την περίοδο, εύχομαι να πλησιάζουμε στο τέλος της πανδημίας. Ο κορονοϊός, ας πούμε, και όλο αυτό το κακό που μας έχει βρει, τους αθλητές πόσο τους αγγίζει? Γιατί θεωρούν κάποιοι, ανεξάρτητα από το άθλημα, ότι δεν τους ακουμπά, ας πούμε, ότι δεν επηρεάζουν τόσο πολύ, ότι δεν έχουν προβλήματα, ας πούμε, από αυτό. Ναι. Ισχύει. Αυτό είναι πραγματικά. Υπάρχουν αναφορές που είναι αντίθετες με αυτές που λέτε. Δηλαδή ένα άτομο τελείως υγιές δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί αφενός μεν να νοσήσει και μάλιστα να νοσήσει σοβαρά. Υπάρχουν καταγραφές από αρκετούς θανάτους υγιών κατά τα άλλα αθλητών που πέθαναν μέσα στην πανδημία. Και από την άλλη μεριά βέβαια ο άλλος ο κίνδυνος είναι ότι μεταδίδουνε. Αν δεν πάρεις τα μέτρα προφύλαξης, ας πούμε, μπορείς να μεταδώσεις στο συγγενικό περιβάλλον, στους άλλους συναθλητές σου κλπ. Μόνος δεν είναι τόσο αθώα ιστορία και για τους αθλητές. Σίγουρα βέβαια η καραντίνα που είχε γίνει, εντάξει, στην αρχή που τα πράγματα ήταν άγνωστα, εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερο, ας πούμε, γιατί... Δημιούργησε και ψυχολογικά προβλήματα ιδιαίτερα στους αθλητές. Πολλούς τους αποδιοργάνωσε, βγήκαν από το ρυθμό τους. Έγιναν αρκετές μελέτες, ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάποιες επιδόσεις που δεν ήταν στο ίδιο αυτό που θα περίμεναν, ίσως οφειλόταν στα προγράμματα προπόνησης που είχαν και αυτά διαταραχθεί. Σίγουρα η άσκηση κάνει καλό γιατί υπάρχουν αναφορές από πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων, μιλάμε για 20 και 30.000, που δείχνει ότι προστατεύει ακόμα και από την βαριά νόσηση. Δηλαδή αν κανένας έχει καλή φυσική κατάσταση. Ναι. Και από την άλλη μεριά βέβαια αποτελεί και μέσο θεραπείας σε post-COVID σύνδρομα, είτε αφορούν τους μνήμονες, είτε αφορούν άλλα όργανα, την καρδιά.
Πρέπει να το παρακολουθεί ένας αθλητής, δηλαδή αν έχει νοσήσει και μετά, είναι καλά πλέον, πρέπει για κάποιο διάστημα να παρακολουθεί. Αν νοσήσει, ναι. Πρέπει ο αθλητής αυτός να είναι σίγουρος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό είναι ποσοστό 3-5% σε νεαρούς αθλητές καταγράφηκαν μυοκαρδίτιδες. Ακόμη και μετά από εμβολιασμό υπήρξαν στιχώς λίγα περιστατικά με μυοκαρδίτιδες. Ο αθλητής αυτός δεν μπορεί να γυρίσει στους αγωνιστικούς χώρους αν δεν περάσουν κάποιοι μήνες. 3-6 μήνες και περισσότερο, ανάλογα με τον βαθμό προσβολής από το μυοκάρδιο. Έχουν επίσης νεαροί αθλητές που κάνανε πνευμονία στα πλαίσια της δίμωξης και μετά κάνανε μια διάμεσο ίνωση που και αυτοί, ας πούμε, τους ταλαιπωρεί για αρκετό διάστημα. Ναι. Ένας αθλητής που θα νοσήσει, η πίεση που είναι γνωστή σε όλους μας της επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους που θέλουμε γρήγορα να γυρίσει ο κάθε αθλητής, ήταν ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Και λέμε εντάξει, μετά από 5 μέχρι μέρες, 6 μέρες, 8 μέρες, στην πλειοψηφία γυρίζει. Αλλά καλά είναι αν τα συμπτώματα του είναι πιο έντονα, δηλαδή ψηλός πυρετός, κάποια δύσπνοια, έντονες μυαλγίες κλπ. Καλά είναι πριν γυρίσει να έχει έναν έλεγχο είτε καρδιολογικό, είτε πνευμονολογικό, είτε... Αν βέβαια νοσήσει, πιο ιδιαίτερα, δηλαδή εμφανίσει μυοκαρδίτιδα, τότε τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Υπάρχει ένας αλγόριθμος ειδικός, ας πούμε, που τον επιτρέπει την επιστροφή μετά από 6 μήνες περίπου. Κωνσταντίνε, να θυμίσουμε στον κόσμο για το συνέδριο και να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή, γίνα μεσοφότερη, και αυτά είναι σημαντικά πράγματα, πρέπει να ακούγονται δημόσια. Να πούμε ότι το συνέδριο γίνεται 1-3 Απριλίου, έτσι κύριε καθηγητά, είναι το 11ο διεθνές, με πάρα πολλούς ομιλητές, στρογγυλές τράπεζες, με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και φυσικά κάτι το οποίο πρέπει να αφορά όλη την αθλητική κοινότητα και την αφορά, νομίζω, πάντα το αγκαλιάζει. Ναι, αν παίρνοντας την εμπειρία των προηγούμενων συνεδρίων, είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό από συμμετέχοντες, με φυσική παρουσία. Θυμάμαι σε ένα συνέδριο είχαμε γεμίσει τα 2 μεγάλα αμφιθέατρα, το κεντρικό και το παλιό της Φιλοσοφικής, ταυτόχρονα με παράλληλες συνεδρίες. Ή όταν το κάναμε στο Βιβλίο ή σε άλλους χώρους ξενοδοχειακούς. Είναι πρώτη φορά, για να είμαι ειλικρινής, που το κάνουμε με αυτή τη μορφή. Εμένα σαν παλαιότερο που μου αρέσει η ζωντανή παρουσία και η ζωντανή διδασκαλία, δεν σας το κρύβω, έτσι λίγο με κάνει σκεπτικό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Τα σημεία των καιρών. Τα σημεία των καιρών. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που βγάλατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εμείς. Να είστε καλά.